Την καταγγελία φτάσαμε να την κάνουμε διότι δημιουργήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε μεγάλη δασική έκταση και έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών μας και παραλίγο να θρηνήσουμε και θύματα. Ο Χιτά Ρόδου έχει ξεφύγει παντελώς από τον έλεγχο των υπευθύνων και δεν δικαιολογεί καν το όνομά του. Γιατί η υγιεινή ταφή, όπως σημαίνει Χιτά, δεν γίνεται πλέον εκεί πέρα. Δεν γίνεται επιχωμάτωση. Το μεθάνιο μας έχει πεθάνει γιατί δεν καίγεται εδώ και 4 χρόνια. Έχει καταστραφεί τα μηχανήματα εκεί. Μας ξεγελούν ότι θα τα φτιάξουν, θα τα φτιάξουν, ότι όλα είναι σε μία πορεία. Αλλά δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια αναπνέουμε μεθάνιο. Καταλήγουν τα απόβλητα, έχουν ξεπεράσει κατά πολλά μέτρα το κύτταρο του Χιτά. Ο άνεμος έχει πάρει λόγω του υπερβολικού ύψους στα σκουπίδια και έχει δημιουργήσει δεύτερο κύτταρο δίπλα στο πραγματικό, χωρίς να υπάρχει υποδομή, μεμβράνη κλπ. Ώστε να αποφευθούν οι επιδράσεις στο υπέδαφος. Και ξέρετε, εκεί έχουμε τους πιο πλούσιους υδροφόρους ορίζοντες της Ρόδου. Οι περισσότερες γεωτρήσεις από τις οποίες πίνουν νερό οι Ροδίτες, όχι μόνο της πόλης, των Τριαντών, Καλυθιές, Κοσκινού, είναι εκεί. Ήταν από την αρχή ο πλέον ακατάλληλος χώρος για να δημιουργηθεί Χίτα σε αυτή την περιοχή. Είχαμε τότε μεγάλες διαμάχες με τον τότε υπεύθυνο, τον κύριο Ιατρίδη από τον Καλυθιών, που ήταν τότε Δήμος Καλυθέας. Παρόλα αυτά έγινε, τώρα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Γι' αυτό φύγαμε στον κύριο Εισαγγελέα και παρακαλέσαμε να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος, να γίνει μια αυτοψία χώρου, γιατί δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε κανέναν. Ποιος? Συνάδελφός σας από το TV4, παραδείγματος χάρη, προσπάθησε να κάνει είσοδο εκεί για να φτιάξει ρεπορτάζ και εκδιώθηκε αγρίως. Πάντως εμείς έχουμε πριν ένα εξάμηνο περίπου μπει στο, και ένα τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μπει στο Χιτά, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα από τις αρχές, από τον κύριο Καρατζιά. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε νομίζω να είχε κλείσει ο Χιτά, γιατί η λειτουργία του ήταν έως τον Φεβρουάριο του 2011, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι ακριβώς. Πείτε μας, κύριε Ζερβέ, εσείς τώρα. Κοιτάξτε, η αιτία που πήγαμε στην εισαγγελία ήταν η φωτιά. Η φωτιά που ξεκίνησε από το... Όταν ξέσπασε η φωτιά πριν μία εβδομάδα. Στις 17 Μαΐου. Πιστεύετε ότι η φωτιά ήταν εμπρισμός, δηλαδή την έβαλαν ήδη για να φύγει το σκουπίδι? Δεν γνωρίζω. Ή ξέφυγε η κατάσταση? Μπορώ να σας πω εγώ αν θέλετε πάνω σε τι αυτό το θέμα. Πάνω σε αυτό. Πείτε μας. Ξέρετε, τα σκουπίδια δημιουργούν ένα αέριο το οποίο είναι γνωστό ως μεθάνιο. Το άοσμο και άχρωμο μεθάνιο, το οποίο δεν το βλέπουμε και δυστυχώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα δηλητήρια, το οποίο δημιουργεί εκρήξεις όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο και φυσικά και πυρκαγιά. Κατάλαβα, άρα λέτε ότι προέρχεται η φωτιά από το μεθάνιο, έτσι. Σίγουρα, γιατί κατά καιρούς παρατηρούμε καπνό πάνω από τον Χιτά. Μικρές φωτιές τις οποίες τις σβήνουν χωρίς να προλάβουμε να τις πάρουμε, να μην πάρουν έκταση τέλος πάντων. Αλλά δύο φορές τους έχει ξεφύγει. Πριν 4 χρόνια, εκεί που είχαν εναποτεθεί στρώματα παλιά και ξεκίνησε επίσης μια μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε μέχρι κάτω τη λεωφόρο. Και η δεύτερη φορά είναι τώρα. Μεγάλες πυρκαγιές. Έχουν καεί 3 βουνοκορφές, μεγάλη δασική έκταση εκεί πάνω. Έφτασε, σας λέω, μέχρι τις αυλές των σπιτιών μας. Το κακό δεν είναι όμως μόνο σε αυτό. Σε τι απόσταση μένετε εσείς από το Χιτά? Ακριβώς από κάτω. Από την πίσω πλευρά, κάτω, δηλαδή, παράλληλα δηλαδή με τη λεωφόρο. Στα 1000 μέτρα, για παράδειγμα. Η φωτιά, για να σας δώσω. Απόσταση. Ναι, περίπου. Μάλιστα. Ούτε καν. Λιγότερο είναι. Η φωτιά σταμάτησε 200 μέτρα αεροπορική γραμμή από το κτήμα το δικό μου. Εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα κυγόταν. Μάλιστα. Ευτυχώς που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κάνανε υπεράνθρωπη προσπάθεια πραγματικά, τα παιδιά, και τους συγχαίρω. Και επίσης οι άνθρωποι αυτοί που ήταν εθελοντές, όλη την ημέρα νηστικοί και διψασμένοι, πολέμησαν με τη φωτιά και την έσβησαν 200 μέτρα από το σπίτι μου. Κύριε Ζερβέ, πήγατε στον κύριο Δήμαρχο και εσείς, κύριε Γαλανάκη, τον επισκεφτήκατε, του είπατε το πρόβλημα, τι σας είπε? Το Δήμαρχο δεν τον έχουμε εμείς οι ίδιοι επισκεφτεί. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ήδη μέσα στο χώρο του Χιτά. Ότι υπάρχει κίνδυνος και για τη ζωή του προσωπικού που εργάζεται εκεί πέρα. Τους υποχρεώνουν να λειτουργούν με κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί δεν γίνεται, όπως σας είπα, επιχωμάτωση, που σημαίνει δεν στρώνεται και το σειρματόπλεγμα
στέγμα από κάτω που θα έπρεπε να συμπιέζει τις μάζες των σκουπιδιών ώστε να ρηχτεί το χώμα από πάνω. Και υπάρχει ο κίνδυνος τα ίδια τα φορτηγά να βουλιάξουν μέσα σε αυτά τα τεράστια μάζα. Μπράβο, τους τόνους των σκουπιδιών. Οι οποίοι πολιτοποιούνται κιόλας με ένα μηχάνημα, έτσι, αυτή την περίοδο. Πολύ λίγο. Εγώ σας λέω ότι από τον Φεβρουάριο, ήδη που έπαιρναν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή μας και ειδικά το Μάρτιο που είχαμε δύο καταστροφικούς ανέμους, αν θυμάστε καλά, τα δέντρα της περιοχής μας ήταν στολισμένα σαν να είχαμε Χριστούγεννα με πλαστικά. Ναι. Το έχουμε συναντήσει πραγματικά. Ναι, ναι. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη σακούλες. Με τα διασταλάζοντα υγρά, τι γίνεται? Αυτά έχουν υπερβεί, ειδικά το χειμώνα, υπερβαίνουν τη μεμβράνη και ακριβώς δίπλα βλέπετε υπάρχει ένα ποτάμι. Ναι. Είναι ο πρώτος λόγος που δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί χύτα καν εκεί. Υπάρχει ορατό ποτάμι σε λίγα μέτρα δίπλα από εκεί. Και βγαίνουν όλα αυτά τα απόβλητα, τα οποία θα πρέπει να σας πω σε αυτή την περίπτωση ότι είναι και απόβλητα του νοσοκομείου, βέβαια, των σφαγείων, μπαταρίες αυτοκινήτων. Όλα αυτά είναι παράνομα ρηγμένα εκεί μέσα. Εγώ ήδη έχω ανέβει επάνω και τα έχω δει. Νομίζω βέβαια ότι τα απόβλητα, δεν ξέρω του νοσοκομείου, αλλά των υπολείπων νοσοκομιακά, εν πάση περιπτώσει απόβλητα, πρέπει να περνάνε μια συγκεκριμένη επεξεργασία προτού τοποθετηθούν στο χιτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, τι σας είπε ο εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας αρχικά δεν ήθελε να μας δεχτεί, μας έστελνε στον κύριο αντιεισαγγελέα να αναλάβει την υπόθεση. Εκείνος πάλι δεν ήθελε να μας δεχτεί γιατί είχε εκείνη την ημέρα φόρτο εργασίας. Mm-hmm. Τελικά μας δέχτηκε ο κύριος εισαγγελέας, μας είπε να κάνουμε γραπτή αναφορά, την οποία και κάναμε. Υπογράψαμε σχεδόν 50 κάτοικοι που είμαστε εκεί πέρα, που έχουμε κατοικίες και χωράφια και που ζούμε από κοντά αυτό το δεινό. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε ενημερωθεί. Ζητήσαμε να γίνει αυτοψία από τον εισαγγελέα, να δει ότι εκεί επάνω δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ότι είναι έξω από κάθε προδιαγραφή αυτό που γίνεται πλέον εκεί μέσα. Και μην ξεχνάτε, έχουν σκοπό σε 6 μήνες να φτιάξουν και νέο κύτταρο εκεί. Πάλι χωρίς υποδομή, γιατί για να γίνει υποδομή για κύτταρο χιτά χρειάζεται ένας χρόνος υποδομή. Ναι, αλλά ξέρετε πόσο το ακούμε αυτό εδώ, το ότι θα δημιουργηθεί, θα γίνει μια επέκταση σε νέο κύτταρο στην περιοχή εκεί. Πρέπει να γίνουν τεράστιες χωματουργικές εργασίες και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει δηλαδή. Πλέον, κύριε, δεν υπάρχει χώρος πλέον για εναποθέτηση των σκουπιδιών πουθενά. Τα ρίχνουν στα φυσικά χωνιά που κάνουν οι βουνοπλαγιές. Πέφτουν μόνα τους, τα παίρνει ο αέρας. Έχει γεμίσει όλη η περιοχή. Τι λέτε τώρα? Σας πληροφορώ. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε που είναι ένα χρόνο πριν είναι, ξέρω εγώ, στον ίδιο, έτσι, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι αυτά δεν είναι πλέον μόνο τα σκουπίδια της Ρόδου και των γύρω χωριών, όπως ήταν παλαιότερα στις κομματερές. Είναι όλου του νησιού. Έρχονται από την Καταβιά. Και από την Κάλκη, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πούμε. Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Τα οποία είναι στο δρόμο πάνω από μία ώρα για να φτάσουν στο Χιτά. Και παλαιότερα το επιχείρημα, γιατί έγινε εκεί, σε αυτή την πλέον ακατάλληλη περιοχή, ο Χιτά, ήταν θέμα κόστους, έλεγαν. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Πού είναι το κόστος τη στιγμή που κάνουν μία ώρα για να έρθουν από την Καταβιά και από τα νότια χωριά? Αυτό δεν είναι κόστος. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ καταλληλότερα μέρη στο κέντρο της Ρόδου που θα μπορούσαν να είναι. Και εγώ έχω μια άλλη πρόταση να κάνω. Το πρόβλημα αυτό είναι όχι πρόβλημα μόνο για μας. Μέσω των γεωτρήσεων υποφέρει όλος ο κόσμος που πίνει νερό από αυτή την περιοχή και δεν το ξέρουνε. Ναι. Είναι τόσος κόσμος άρρωστος στη Ρόδο. Λειτουργούν οι αλήθεια αυτές οι γεωτρήσεις τώρα? Δεν νομίζω να γίνεται τέτοιο πράγμα. Εγώ σας πληροφορώ ότι γίνεται. Μια γεωτρήση είναι δίπλα μου. Ναι. Λειτουργεί αυτή η γεωτρήση. Των Τριαντών, ναι, βέβαια. Φυσικά. Των Τριαντών, όχι. Νομίζω ότι έχει. Ότι όχι, δεν λειτουργούν αυτές. Έχουν υφαλμηρωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως είναι θέμα τώρα της ΔΕΙΑΚΑ. Μην φοβίζουμε τον κόσμο. Βέβαια, καλό είναι να το ξεκαθαρίσουν και οι υπεύθυνοι της ΔΕΙΑΡ. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος κοιμάται ήσυχος, γιατί δεν γνωρίζει ότι δηλητηριάζεται. Να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς στην περιοχή σας κοντά, στα σπίτια σας, βλέπετε παραπάνω, ας το πούμε, παρουσία μύγας αυτή την περίοδο? Πεθάνει. Θέλετε να έρθετε να δείτε το δάσος πως έχει καταντήσει? Έχει αρρωστήσει το δάσος και πεθαίνουν τα δέντρα από την αρρώστια, από τις μύγες και από τα παράσιτα που είναι βγαίνουν. Είναι μεγάλη μόλυνση. Είναι δηλαδή, πολύ μεγάλη μόλυνση. Και αυτό το δάσος εκεί είναι ο τελευταίος πνεύμονας της Ρόδου σε τόσο κοντινή απόσταση. Είναι η Φιλέρημος και το δικό μας το δάσος εκεί πέρα. Το οποίο θα έπρεπε να σας πω ότι με προεδρικό διάταγμα μετά από μια πολύ παλαιότερη φωτιά είχε κριθεί αναδασωτέα περιοχή. Δηλαδή ο Χίτα είναι εντελώς παράνομος. Είναι μέσα σε αναδασωτέα περιοχή.
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας, τι θα κάνετε, θα σκοπεύετε να φτιάξετε μια επιτροπή αγώνα για αυτό το θέμα, να αποκλείσετε το χήμα κάποια στιγμή, πόσοι κάτοικοι έχετε μαζευτεί? Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση πρώτα στην κοινή λογική των ανθρώπων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε και πνιγόμαστε μέσα στο σκουπίδι, το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια πηγή παραγωγική για το Δήμο. Έχουμε τόσο πολύ σκουπίδι λόγω των τουριστών που έρχονται στη Ρόδο, τόσα πολλά απορρίμματα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά χρήματα από αυτό. Φτάνει αυτοί που είναι αρμόδιοι να είχαν λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά. Χρειαζόμαστε ένα μικρό εργοστάσιο που να καίει αυτό. Χρειαζόμαστε μια επιτροπή. Ναι, μα χρειαζόμαστε υπάρχουν ενέργεια. Υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες. Σας πληροφορώ, όταν εγώ ήρθα στη Ρόδο, η Ρόδος ήταν 20 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. 100 χρόνια την Τουρκία. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν ξεπεράσει όλοι και εμείς είμαστε ουραγός. Δεν μπορούμε ούτε τα ίδια μας τα απόβλητα να διαχειριστούμε σωστά, ώστε να βγάλουμε και να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας, να βγάλουμε και πλούτο από αυτή την υπόθεση. Και να μην δηλητηριαζόμαστε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτή τη στιγμή πεθαίνουν ανθρώποι στη Ρόδο από αυτό το πράγμα. Κύριε Ζερβέ, μιλήστε κι εσείς. Επιλόγος. Το μεθάνιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να βάλουν το μηχάνημα ξανά μπροστά, το οποίο είναι χαλασμένο, να το στείλουν να διορθωθεί. Μισό λεπτό, τι μηχάνημα είναι αυτό? Είναι αυτό που καίει, ας το πούμε, ναι, το, μπράβο, ναι, το, ναι, που είναι, ναι, καρφωμένο, μπράβο, στη γη και καίει το μεθάνιο, ναι, ναι, που βγαίνει, ναι, 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 το σνόρκελ, αυτό που λέγεται αυτό σνόρκελ. Αυτό που βλέπουμε ακόμα στα παλιά σκουπίδια, καμιά μπράβο, φορά έτσι, μπράβο, να, ναι, ανάβει. Και οι πετρελοπηγές παντού, όλες οι πλατφόρμες του κόσμου έχουν αυτό. Και στο Χιτάρο του είναι χαλασμένο αυτό το μηχάνημα. Είναι χαλασμένο, ναι. Πριν 4 χρόνια με τη φωτιά. Πόσο καιρό είναι χαλασμένο? 4 χρόνια και δεν έχει φτιαχτεί ακόμη? Όχι. Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτή τη λέξη θέλω και εγώ να χρησιμοποιήσω. Έγκλημα είναι. 4 χρόνια δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό το μηχάνημα. 4 χρόνια δεν μπορεί. Εδώ δεν μπορούν να φτιάξουν. Σας πληροφορώ ότι δεν μπορούν να φτιάξουν τα σύστημα. Εσείς είστε σίγουροι τώρα για αυτό, ναι, που λέτε? Ναι, είμαστε σίγουροι και το καταγγέλουμε. Σιγουρότατοι. Σιγουρότατοι είμαστε. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε. Δεν καίει καμία φλόγα. 4 χρόνια δεν καίει φλόγα εκεί. Γιατί αυτού του είδους η υγιεινή ταφή απορριμμάτων προϋποθέτει ότι το μεθάνιο που βγαίνει από το σάπισμα των ουσιών, ότι καίγεται ακριβώς με αυτό το μηχάνημα, το οποίο κάει και το ίδιο στην φωτιά που είχε πάρει τότε πριν από 4 χρόνια. Εγώ πάντως απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στον Χιτά που δουλεύουν πηγαίνουν ακόμα και εγώ τους θεωρώ είναι άξιοι συγχαρητηρίων, είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Εγώ τους θεωρώ ήρωες. Είναι ήρωες. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι εκεί και μέσα είναι λίγοι, πρέπει να ξέρετε. Είναι κάτω από 20 άτομα πρέπει να είναι. Ναι, 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 ναι. Και για να κλείσω με ως επίλογο, θα ήθελα να σας πω και την ειρωνία του όλου συστήματος. Εμείς όλοι που μένουμε εκεί πέρα έχουμε κανονικές άδειες οικοδομής, τα σπίτια μας, έχουμε τα χωράφια μας, όπως σας είπα, πληρώνουμε τα τέλη, τα δημοτικά τέλη κανονικά και τα χαράτσια και όλα αυτά, και αποκοδομή απορριμμάτων των δικών μας δεν έχουμε. Πνιγόμαστε όμως τα απορρίμματα της υπόλοιπης Ρόδου. Αυτή είναι η ειρωνία της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, 22 χρόνια εγώ πληρώνω τέλη και δεν έχω αποκομιδή απορριμμάτων.